Αυτό που κάνετε είναι έσχος και ντροπή. Έτσι είναι αυτός, ναι. Γιατί εσύ, Ασλαμά, μας τα έχεις κάνει τσουρέκια, μας έλεγες ο Πανιώνιος πες το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μόλις έβαγε τα τρία γκολ ο Πάουκ κάτω. Και μετά, μόλις κέρδισε ο Πανιώνιος, γίνανε φιλικά τα παιχνίδια. Και τώρα το λέω φυσικά. Ναι, λοιπόν, εγώ για μένα. Έχει σκοτάδι από ποδόσφαιρο. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί εγώ βλέπω ένα μήνα πριν τα play-off ότι ο Πάοκ έχει πιο γρήγορη ομάδα. Και το τονίζω και το λέω τόσο καιρό εδώ πέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έπαιξε δύο ολόκληρα παιχνίδια με 10 παίκτες, 70 λεπτά στο ένα και 60 στο άλλο. Ή δεν είναι έτσι? Είχε την πιο γρήγορη ομάδα, αν και με απουσίες σε πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Αν και με απουσίες. Από τον Παναθηναϊκό σας πήγε η διαιτησία. Δεν μας πήγε. Έγινε καμιά φάση μεγάλη και αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ευτυχώς δεν έγινε μεγάλη. Ευτυχώς δεν έγινε μεγάλη. Τι δηλαδή, πήρε ένα φάουλ ο Πάουκ δηλαδή και ξέρω εγώ τι. Αγόρι μου. Ρε εσύ αυτό που κάνετε το δεν είναι. Πόσα λεπτά να δηλαδή, δώσει. Το... Δίνει τρία με μισή καρδιά. Σφυρίζει στο 3-9 και στο 90-2 δε τι δίνει φάουλ στο κλέψιμο. Παναγία μου, έδωσε τρία λεπτά και σφυρίζει στο 3-9. Σφυριζιόλοι. Αυτοί θέλουν να δίνει ο Μάνταλο 7 λεπτά και να σφυρίζει το 115. Δεν τρέπεστε ρε λίγο. Όχι, μη συγχύρεστε. Η διαιτησία Πάουκ Παναθηναϊκός ήταν καλή. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι ο Πάουκ έπαιξε δύο παιχνίδια με 10 παίκτες. Ναι. Ειδικά μέσα στην ΑΕΚ έπαιξε 70 λεπτά με 10 παίκτες. Στο Παναθηναϊκό, συγγνώμη, με 10 παίκτες. Η χαρά του Πάουκ. Ευτυχώς αποβλήθηκε ο Τζαβέλα στο άλλο το παιχνίδι και δεν έπαιξε το τελευταίο. Γιατί ήταν επικίνδυνος και τον φοβόμουνα. Ευτυχώς. Ο λαός του Πάουκ τον έβγαλε MVP. MVP τον κάνανε κάποιοι άλλοι που τον κάνανε. Άσε τώρα. Ο λαός. Ποιος λαός? Ψήφισε. Δημού. Αυτά αφήστε τα. Δεν τέλειωσε ο λαός τον Τζαβέλα. Ο λαός. Ποιος λαός? Ο λαός, ποιος λαός? Ψήφισε ο λαός. Πού βάλαν κάλπι, πού ψήφισε ο λαός? Ποιος λαός ψήφισε? Πού ζεις ρε Πάοξι? Εγώ να ψήφισε. Να σε κάνω εγώ 30 χτυπήματα με το ίντερνετ το ότι ψήφισε ο Τζαβέλα, είσαι καλός. Σε ποιο τα λέτε αυτά ρε? Μούφα ήτανε. Αυτά τα πείτε αλλού. Μούφα είναι, όλα μούφα είναι. Έτσι λέτε. Ναι. Ας βγουν οι γραμμές να μας πούνε άμα είναι ωραίος. Όταν ανοίξουμε τις γραμμές, θέλω από τους Παοξίδες να μου βγάλουν τον MVP του Πάοξι. Εγώ με τον Ασλαμά. Ευτυχώς. Όλους εδώ θα κάτσουμε. Θα κάνουμε κάλο. Κάντε κάλο. Ψήφισε ο Φιάντε κάλο. Λοιπόν, στην αρχή μας είπατε ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη ομάδα. Έτσι. Μετά μας είπαν η ΑΕΚ έρχεται δυναμικά. Έτσι. Μετά ο Πανιώνιος παίζει την καλύτερη μπάλα, αλλά δυστυχώς αποτύχατε σε όλα. Πάμε παρακάτω. Ευτυχώς ο Τζαβέλας λοιπόν αποβλήθηκε. Ναι. Γιατί αν δεν είχε αποβληθεί, πώς έχω την αίσθηση ότι στο τελευταίο παιχνίδι θα έφτιαχνε βουτιά λοιπόν στον Μπουμάλ, εκεί που τον, σε αυτόν τον εκρηκτικό Μπουμάλ. Εκρηκτικό, αλλά πεσμένο. Ήταν, ναι. Να του δώσει το πέναλτι, να φάει την κόκκινη και γεια σα από το Champions League πάλι. Αλλά μετά θα είναι αργά για δάκρυα. Χαρίσει Τζιόλι. Κοίταξε να δει. Η ομάδα ναι. Με όλα τα. Τίμηρο, τριάδα, η τριάδα. Τέταρτος ο Πέλκας μπροστά. Σε... Σωστά. Ναι. Σωστά μιλάς. Ναι, για πέρα, από ναι. Λοιπόν, Ροντρίγκες ωραίος και Ροντρίγκες Κλάους. Πολύ γρήγορος. Ναι. Ο Κλάους είναι το φορ. Ναι. Δυστυχώς ο Μπερμπάτοφ δεν πέτυχε φέτος γιατί τον αδίκησαν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η γνώμη μου είναι αυτή. Μπήκε 10 λεπτά μέσα, έκλεισε τα μάτια όλων. Ναι. Την μπάλα ξέρει. Πάντως, δεν το συζητάμε αυτό. Έχω ένσταση. Ήμιτσε, έχω ένσταση για την τρίτη σου αλλαγή. Που πολύ, είναι, πολύ, είναι, πολύ αργά την έκανε Σίβιτς. Πολύ καλή αλλαγή, αλλά λίγο πιο νωρίς. Στο 80 βάζει τον Μπερμπάτοφ να κρατήσει την μπάλα. Βεβαίως. Λοιπόν, και αντί να κρατήσει την μπάλα ο Μπερμπάτοφ, ο απατεώνας, ναι. Ποδοσφαιρικά εννοώ, κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν βάζει τρίτο σέντερ μπακ το Χατζή Ισαΐα, να πάρει ύψος γιατί θέλει 10 λεπτά και 3-13 θα κάνει ο Παναθηναϊκός αφού, πολύ καλή αλλαγή. Αφού ο Μπερμπάτοφ δεν πρόκειται να κρατήσει την μπάλα, είναι απάτη, θα πάει στον αέρα η μπάλα, να έχει ένα 1-2 να γαϊδούρει. Στη φάση του το τερματοφύλακα. Σου κάνει δύο φάσεις μάτια με το Στυλ και με τον Μπέτριτς και εκεί πέρα ο Ίβιτς η τρίτη του αλλαγή για μένα είναι απαράδεκτη. Δεν την πλέρωσε λόγω γλυκού. Κάτσε ρε φίλε, μια απόκριση έκανε ο Γλυκούς. Στα 90 λεπτά έκανε μια φάση ο Παναθηναϊκός τώρα. Ναι. Δεν πρέπει να χάνει το παιχνίδι. Λοιπόν, μείναν 5 λεπτά. Όχι λοιπόν, μισό λεπτό. Η δεύτερη ερώτηση είναι για την τρίτη αλλαγή του Ίβιτς ναι. Που βάζει την απάτη αυτή τη βουλγάρικη. Τέλος πάντων. Και τα πράγματα συμβαίνουν. Εγώ για μένα πολύ καλά τον έκανε και τον έβαλε. Κάτσε ρε ένα σένα τώρα εδώ πέρα ρε. Εντάξει, μη το κάνει. Εσένα ρε, εσύ θα μιλήσει, έχει πρόβλημα ο Ηρακλής. Θε να σε διακόπτω. Μη, όχι, μη. Αυτό που δεν θέλει να σου κάνει. Μην το κάνετε, ρε παιδιά. Συνέχισε, Τζόντα. Από εκεί λοιπόν και μετά, εγώ θεωρώ τον άργησε να τον βάλει τον Μπερμπάτοφ γιατί ο άνθρωπο ξέρει 800 κιλά μπάλα, είναι έμπειρο, μπορεί να πατήσει μπάλα
και μπορεί να βγάλει και κάποιον πιο μπροστά, ας πούμε, ή να εκμεταλλευτεί κάποια πάσα να σκοράρει κιόλας. Γι' αυτό το λόγο. Ήταν πολύ καλή αλλαγή του, αλλά ήταν λίγο πιο αργά. Βέβαια, ανέβαζε το Χατζησαΐα, καλά από τη μια μπορεί να κρατήσει την μπάλα, αλλά μπορεί να κάνει και το. Είναι τα παιδιά αυτά άπειρα, είναι μικρά. Ο Παναθηναϊκός είναι στον πολύ. Στον αέρα πήγε μπάλα. Στον αέρα πήγε μπάλα. Σε ένα μιλήσω ότι άμα πάει στον αέρα πάνω από την πλάτη. Ευχαριστώ που ντύθηκε ο Γλύκος Μπάνκς. Ρε παιδιά, γι' αυτό τον πληρώνουμε. Για να τα πιάνει, δεν κατάλαβα. Πληρώνουμε για να τα πιάνει. Και ένα ευχαριστώ που ο Στυλ σηκώθηκε στο Θεό και η κεφαλιά πέρασε δύο φορέ. Ακούστε να δείτε. Πόγω την τρίτη αλλαγή του Ήβιτς. Τι θα γράφανε αυτοί που πήραν την πληροφορία. Τώρα να πούμε ευχαριστώ τον Ήβιτς. Αν έφτιανε το λάθο. Πιέλα, βρε, ποιο λίγο τώρα δεν υπάρχει θέμα του φυλακίου. Αν έφτιανε το λάθο. Τώρα να πούμε ευχαριστώ. Γιατί να το πούμε ευχαριστώ. Άμα τότε η δουλειά του δεν είναι. Άμα τότε δεν θα φταίει. Άμα δεν το έφτιανε, τώρα δεν το έφτιανε. Γιατί να μπει. Από κλειστή γωνία δεν είναι από την. Για κλειστή ρε. Α σε ρε φίλε. Ποιο δεν πήγε πάνω. Το σου του πέτει πέτρε. Παράδειγμα πήγε. Τέλο, θε πάει πέρα τη δεξιά. Τι λέει από πού τη σε ρε. Το 1998 στο Μουντιάλ Ντένι Μπέργκαμ με τον Αγιάλα. Τον γκολ το θυμάσαι. Λέγε. Πρέ αυτό δεν το φτάσει. Ντένι Μπέργκαμ με τον Ευτυχώ. Χρυσόδη και το γάι που λέμε. Η χρονιά είναι αποτυχημένη. Εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος που βγήκε η ομάδα δεύτερη, πρώτη στα προγραμματικά. Αλλά πήγατε στη... Σαν μέγεθος του ΠΑΟΚ και σαν, σαν οπαδός. Δεν πήγαμε για αυτόν τον λόγο. Για ποιο και στην Ιντρικά. Σαν οπαδός λοιπόν του ΠΑΟΚ θεωρώ ότι η χρονιά είναι αποτυχημένη. Δεν πήγατε. Απλώς λέω ότι η ιστορία γράφει πάντα τον πρώτο. Ναι, πρέπει να ακούει και ο κόσμος όμως. Η ιστορία γράφει πάντα τον πρώτο, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Είναι οι τίτλοι που μένουν. Λοιπόν, αποτυχημένη χρονιά, απλώς λίγο ξαναδοκάνω. Ο ΠΑΟΚ σαν μέγεθος πρέπει πάντα να κυνηγάει το πρωτάθλημα. Πρέπει να είναι πάντα μέσα στο στόχο του να κάνει πρωταθλητισμό. Εντάξει, φέτος έφυγε νωρίς από το πρωτάθλημα. Ήταν και οι λόγοι, ήταν και ο προπονητής ο προηγούμενος που έπαιξε λάθος σύστημα για μένα. Τι έγινε με την έπορε. Με την ΕΠΟ. Ο Θωμάς. Ποιος Θωμάς. Μητρόπουλος. Τι να γίνει. Εντάξει. Τι εντάξει. Καλώς. Με τον Τεπεχέλη. Κοίταξε να δεις. Καλώς και αυτός και ο Μπέος λοιπόν, είναι καλή. Ακούστε να δείτε. Ηθική. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Καλά. Εγώ αν δείτε. Εγώ λέω την άποψή μου τώρα έτσι. Εάν δείτε ότι στην επόμενη διοίκηση της ΕΠΟ θα είναι αυτή, νομίζω ότι κάνετε λάθος. Δεν θα είναι αυτή. Όχι, δεν θα είναι αυτή. Καθόλου. Τίποτα. Ποιος θα είναι. Θα είναι ο Μπέος. Όχι. Εσύ και ο Γιάννη. Ολλανδέ είσαι. Φίλε, άξιο. Από το παρασκήνιο είσαι παρασκήνιο. Από το παρασκήνιο πότε ήταν ο Μπέος στην ΕΠΟ, βρε. Στην ΕΠΟ πότε μπήκε ο Μπέος. Πήγε ποτέ ο Μπέος στην ΕΠΟ. Εγώ πιστεύω. Σαν παράγοντα, πε το μάλλον γιατί σε τηλίζει. Εγώ πιστεύω. Ρε Ραπτόπουλε, εσύ δεν είπες, θέλετε πρωτάθλημα, φέρε τον Μπέο. Εσύ δεν τα έλεγες. Είμαι υπέρ. Τότε γιατί κάνεις κολοτούμπα.